Ο αριθμός 7 θεωρείται ιερός και συμβολικός και κλείνει μέσα του μία δύναμη μυστηριακή. Δύσκολα κανείς μπορεί να αναφέρει όλα τα πράγματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το μυστηριώδη αριθμό, καθώς θα χρειαστεί ολόκληρο βιβλίο. Ας δούμε όμως μερικές εφαρμογές του αριθμού 7. Καταρχάς, ο αριθμός 7 έχει ξεχωριστή θέση και στην Παλαιά Διαθήκη. Οι μέρες της δημιουργίας ήταν 7. Την 7η ημέρα έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η ημέρα ανάπαυσης και αργίας και συμβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα. Το Πάσχα διαρκούσε 7 ημέρες. Ο Νόε έβαλε στην κυβωτό 7 ζεύγη ζώων και πτηνών, ενώ ο κατακλυσμός άρχισε 7 ημέρες μετά την είσοδο του Νόε στην κυβωτό. Την 7η ημέρα μετά τον κατακλυσμό έστειλε ο Νόε το περιστέρι έξω και 7 ημέρες και νύχτες ταξίδευε το περιστέρι μέχρι να επιστρέψει στην κυβωτό. Ο Φαραώ ονειρεύτηκε 7 παχές και 7 αδύνατες αγελάδες, καθώς και 7 καρποφόρα και 7 άκαρπα στάχια. Η λιχνία του Μωυσή ήταν 7 φωτή. Ο βασιλιάς Δαβίδ 7 φορές την ημέρα υμνούσε τον Θεό και 7 πλεξίδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών που του έδιναν τη δύναμη. Ο αριθμός 7 χρησιμοποιείται στην Παλιά Διαθήκη 70 φορές. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία 7 είναι τα ιερά μυστήρια. Γάμος, βάπτιση, χρίσμα, ευχέλαιο, θεία κοινωνία, εξομολόγηση, ιεροσύνη. Οι κύριες αρετές είναι 7. Ταπείνωση, ελεημοσύνη, σοφροσύνη, νηστεία, μακροθυμία, αγάπη, προσευχή. Πολλοί νομίζουν πως και τα πάθη είναι 7, διότι δεν συμπληρώνουν το πάθος της καινοδοξίας, ενώ τα πάθη είναι 8. Γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, υπερηφάνεια, λύπη, οργή, καινοδοξία, ακηδεία. Επίσης, 7 είναι οι ευχές που περιέχει το Πάτερ ημών. 3 για τον Θεό, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και 4 για τις ανάγκες των ανθρώπων. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην, άφεστα οφειλήματα, μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, ρίσε ημάς από του πονηρού. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε και κάποια άλλα πράγματα για τον μυστηριώδη αριθμό 7. Για τους Πυθαγόριους, ο αριθμός 7 είναι αμήτωρ, αφού δεν είναι γινόμενο παραγόντων. Ακόμα είναι το σύμβολο της τελειότητας, γιατί είναι άρθροισμα του 3 και του 4 που εκφράζουν τα δύο τέλεια γεωμετρικά σχήματα, το ισόπλευρο τρίγωνο και το τετράγωνο. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν το 7 ως μυστηριώδη αριθμό για τις γεωμετρικές του ιδιότητες, επειδή 7 σημεία δεν μπορούν να δημιουργήσουν συμμετρία σε έναν κύκλο. Οι Πυθαγόροι θεωρούσαν ακόμα τον αριθμό 7 ως εικόνα και πρότυπο της τάξης και της αρμονίας στη φύση. Ήταν ο αριθμός που περιλάμβανε 2 φορές το ιερό αριθμό 3, σύμβολο της Θείας Τριάδας σε όλους τους λαούς, χριστιανικούς και παγανιστικούς, στην οποία προστίθεται το 1 ή αλλιώς η Θεία Μονάδα, 3 επί 2 συν 1 ίσον 7. Η αρχαία Ελλάδα είχε 7 σοφούς, Θαλής, Βίας, Κλεόβουλος, Περίανδρος, Πιτακός, Σόλων και Χίλων, και η εκπαίδευση των αγοριών στην αρχαία Σπάρτη άρχιζε στα 7 τους χρόνια. Οι ελεύθερες τέχνες στην αρχαιότητα ήταν 7, γραμματική, ρητορική, διαλεκτική, αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία. Και 7 τα θαύματα του αρχαίου κόσμου, Κλωσσός Ρόδου, Πυραμίδα Χέοπος, Μαυσολείο Αλικαρνασσού, Φάρος Αλεξάνδρειας, Κρεμαστή Κήπη Βαβυλώνας, Άγαλμα του Δία στην Ολυμπία και Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Η Ρώμη χτίστηκε πάνω σε 7 λόφους. Η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε από τους Μωαμεθανούς 7 φορές και αλλοιώθηκε μετά από 7 εβδομάδες από τον 7ο Σουλτάνο των Οσμανιδών. Τα χρώματα του φάσματος και του ουράνιου τόξου είναι 7. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, βαθυγάλαζο, βιολετή. Υπάρχουν μάλιστα βάσιμες υποψίες ότι ο Νεύτων που μίλησε πρώτη φορά για τα χρώματα διέκρινε 6 χρώματα και πρόσθεσε το χρώμα ιντίγκο, βαθυγάλαζο, λουλακί, για να συμπληρωθεί ο αριθμός 7. Οι προαναφερόμενες είναι μόνο ορισμένες από τις αναφορές για τον ιερό αριθμό 7, ο οποίος όπως φαίνεται σημαδεύει τη ζωή μας από την αρχαιότητα έως σήμερα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αν είστε για πρώτη φορά στο κανάλι και είδατε το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε like και παρακολουθήστε τα ωφέλιμα βίντεο του καναλιού.